κύριοι συντρόφισσες και σύντροφοι, καλούμε τους ανθρώπους με αναπηρία, τους χρονίως πάσχοντες, τους ανθρώπους από τις κάθε λογής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους εργαζόμενους στην πρόνοια, να στηρίξουν, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές. Εσάς που βιώνετε από πρώτο χέρι το απάνθρωπο πρόσωπο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, σας καλούμε να κάνετε το βήμα και να ισχυροποιήσετε το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή. Γιατί είναι το ΚΚΕ που άνοιξε μέτωπο με την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακούσαμε και προλίγο από την κεντρική ομιλία, στρατηγική με την οποία δεν έχει διαφωνήσει κανένα από τα κόμματα του κεφαλαίου. Αντιθέτως, η μία κυβέρνηση μετά την άλλη φτιάχνουν, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο κοιάδα για τους ανθρώπους με αναπηρία και χρόνια νόσου. Η στρατηγική αυτή αντανακλά το γεγονός πως το κεφάλαιο και οι διακρατικές ενώσεις του, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία και τους χρονίως πάσχοντες από τα φτωχά λαϊκά στρώματα ως το νεκρό φορτίο της εργατικής τάξης. Ως το κομμάτι δηλαδή εκείνο που λόγω των ιδιαίτερων αναγκών και των χαρακτηριστικών του δεν είναι εκμεταλλεύσιμο σε ακραίο βαθμό, δεν μπορεί να συμβάλλει το ίδιο αποτελεσματικά στη διευρυμένη αναπαραγωγή του ίδιου του κεφαλαίου. Τα αμαία και οι χειρόνιοι πάσχοντες λογίζονται ως κόστος για τα αστικά κράτη, χωρίς να μπορούν να παράγουν όφελος για το κεφάλαιο. Γι' αυτό και ποτέ στον καπιταλισμό αυτές οι ομάδες, οι οικογένειές τους, δεν απολάμβαναν αυτά που η επιστήμη είχε κατακτήσει για το κάθε φορά επίπεδο της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η αναπηρία και η χρόνια νόσος έχουν αντίκτυπο σε μια σειρά οικονομικούς δείκτες και γι' αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την αστική τάξη και τις κυβερνήσεις της να διαμορφώνουν συγκεκριμένη στρατηγική για την αναπηρία. Για παράδειγμα, προκρίνουν τη μείωση του αντικτύπου της αναπηρίας στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην παραγωγή, κυρίως δε των γυναικών, που θεωρούνται παραδοσιακοί φροντιστές των ανθρώπων με αναπηρία, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων με αναπηρία, βέβαια, που είναι ικανοί για εργασία. Στην εκμετάλλευση δηλαδή της εργατικής τους δύναμης. Δίνουν βάρος στην εκμετάλλευση των αυξημένων αναγκών τους μέσω της πώλησης εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτού του πληθυσμού που έχει μια σχετική αγοραστική ικανότητα και δύναμη. Τους βλέπουν δηλαδή ως αγοραστικό κοινό για προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν σε μεγαλόστομες διακηρύξεις για ανθρώπινα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ίση πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία, πίσω από τις οποίες κρύβονται οι συνεχείς περικοπές, η συρρήκνωση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών και υπηρεσιών, το φόρτωμα του κόστους για την εκπαίδευση, την αποκατάσταση και τη στήριξη του ανάπηρου μέλους στην ίδια την οικογένεια. Η εμπορευματοποίηση ουσιαστικά των πρόσθετων αναγκών των αναπήρων και των χρονίων πασχόντων σε υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμό, πολιτισμό, αναψυχή. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ, το οποίο υλοποιεί σταδιακά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία του 2010-2020, είναι η υλοποίηση αυτής ακριβώς της πολιτικής. Μάλιστα, την ίδια ρότα ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία για την επόμενη περίοδο, 2021-2030. Ας δούμε ένα-δύο παραδείγματα που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Ας πάρουμε την προσβασιμότητα. Στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της προσβασιμότητας των ανθρώπων με αναπηρία, αναφέρεται ότι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες, στο δομημένο περιβάλλον, στα προϊόντα, θα εξασφαλίσει τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 100 εκατομμύρια αναπήρων που θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες και προϊόντα. Από την παραπάνω διατύπωση και μόνο γίνεται ξεκάθαρο πως η αναπηρία αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων ως ευκαιρία, ώστε με ορισμένες προσαρμογές να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ενιαία εσωτερική αγορά, να αποκατασταθούν οι κανόνες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων που σχετίζονται ιδιαίτερα με την παραγωγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Η επίκληση της εξάλληψης των εμποδίων που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία για την αξιοποίηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών είναι ο φερετζές για να συγκαλυφθεί η πραγματική στόχευση, ότι δηλαδή τα άτομα αυτά θα αποτελούν μια αγορά 100 εκατομμυρίων που για να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία όσον αφορά τις ιδιαίτερες πρόσθετες ανάγκες τους, απαιτούνται μέτρα προσαρμογής προκειμένου τα εμπορεύματα να μπορέσουν να διεισδύσουν απρόσκοπτα σε αυτή την αγορά. Το προοδευτικό όμως σήμερα δεν είναι να γίνονται εμπόριο οι ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και των χρονίων πασχόντων, αλλά να μπορούν να ικανοποιούνται πλήρως και δωρεάν με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μόνο έτσι μειώνονται τα χάσματα και οι ανισότητες. Αυτό λένε όμως κοστίζει. Ας πάρουμε άλλο ένα παράδειγμα, την πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση. Η διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης και διάγνωσης
είναι κομβική για την έγκαιρη παρέμβαση, δηλαδή τον έγκαιρο σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο βαριάς αναπηρίας σε βρέφη και νήπια που κρίνεται ότι το έχουν ανάγκη. Ωστόσο, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση μετατράπηκε σε βάουτσερ. Μια ακόμα δηλαδή ζωτική ανάγκη της λαϊκής οικογένειας θα καλύπτεται με μοριοδότηση των δικαιούχων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και θα παραχωρείται σε κάθε είδους ιδιώτη προς ενίσχυσή του. Το προοδευτικό όμως σήμερα είναι η πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους και να παρέχεται δωρεάν μέσα από εξειδικευμένες δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αλλά και αυτό, λένε, κοστίζει. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται περίτρανα πως η πραγματική στρατηγική στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον χώρο της αναπηρίας και των χρονίων πασχόντων συμπίπτει απόλυτα με τον ταξικό αντιλαϊκό της χαρακτήρα ως διακρατικής ένωσης του κεφαλαίου. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική, πρέπει να καταδικαστεί με εκατοντάδες ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις κάλπες της 9ης Ιούνιου. Η ψήφος του ΚΚΕ δεν αποτελεί μόνο ένα σαφές μήνυμα καταδίκης όμως. Αποτελεί και σάλπισμα αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, ενάντια στα σχέδια του κεφαλαίου και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον χώρο της αναπηρίας και συνολικότερα της πρόνοιας. Αποτελεί και την ελπίδα για να αποσπαστούν λύσεις για το σήμερα, αλλά και για να ανοίξει η προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης που κριτήριο θα έχει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ανθρώπων με αναπηρία, των χρονίων πασχόντων, κάθε ευάλωτης κοινωνικής ομάδας που θα μπορεί να αξιοποιεί την επιστήμη, όλους τους εξειδικευμένους επιστήμονες, τους εκπαιδευτικούς, τα τεχνικά μέσα, θα εξασφαλίζει αναγκαίες κρατικές υποδομές ώστε να στηριχτούν αυτές οι ανάγκες. Σε μια Ελλάδα δηλαδή σοσιαλιστική, απαλλαγμένη από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή συνέχεια, κλείνουμε.